Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι γεγονός η 10η μερίδα παιδιατρικής ακτινολογίας του τμήματός μας και χαίρομαι που σας καλωσορίζουμε. Θα ξεκινήσουμε την ημερίδα επιστρέφοντας στις βάσεις, σε βασικές γνώσεις. Και όπως αναφέρει μια αγαπημένη συνάδελφος και ενδυνάμει φιλόλογος, η ακτινολογία είναι όπως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Όσα πτυχία και αν πάρεις, όσα επίπεδα και αν ανέβεις, πάντα θα χρειαστεί να ανατρέξεις, να επιστρέψεις σε βασικούς κανόνες. Έτσι, στα επόμενα λίγα λεπτά θα ασχοληθούμε με τα σως θέματα των εξετάσεων της ακτινολογίας, που είναι η ανάδειξη αέρα σε χώρους όπου φυσιολογικά δεν υπάρχει. Και ο αέρας διαφεύγει είτε από τους αεραγωγούς, είτε από το πεπτικό σωλήνα. Και αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση να αναδείξουμε τον αέρα στον πληθυσμό της μονάδας εντοτικής νοσηλείας νεογνών, που όλοι γνωρίζουμε πόσο εύθραυστη και πόσο ανώριμη είναι αυτή η μικρή ασθενής. Θα απεικονίσουμε, θα αναδείξουμε τον αέρα με ακτινογραφίες, οι οποίες γίνονται επικλίνης στη θερμοκοιτίδα, με προστιοπίσθιες λήψεις, ενώ η πλάγια δέσμη των ακτίνων, η εφαρμογή πλάγιας δέσμης ακτίνων, μπορεί να λύσει διάφορα διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Δεν συνηθίζουμε στα πρόωρα να μετακινούμε σε πλάγια θέση τους μικρούς ασθενείς, ενώ έχουμε ακτινογραφίες θώρακος, κοιλίας και τα γνωστά baby gram, όπου σε μία λήψη περιλαμβάνεται ολόκληρος ο κορμός. Εννοείται πως για να είναι αυτονόητο, για να αξιολογήσουμε σωστά και να εντοπίσουμε τον αέρα που βρίσκεται σε μη φυσιολογική θέση, θα πρέπει η ακτινογραφία μας να είναι τεχνικά άρτια, με τη σωστή δόση ακτινοβολίας, να περιλαμβάνει την περιοχή ενδιαφέροντας. Αλλά πολύ σημαντικό είναι ο ακτινολόγος να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της νεογνικής απεικόνησης, τι είναι φυσιολογικό για κάθε ηλικία και να μπορεί να εντοπίσει τις διάφορες ψεύτικες εντός εισαγωγικών εικόνες που μπορεί να προκληθούν από δερματικές πτυχές ή διάφορους καθετήρες. Ας ξεκινήσουμε με τον αέρα που διαφεύγει από τους αεραγωγούς και είναι το γνωστό air leak syndrome, σύνδρομο διαφυγής αέρα, που είναι αποτέλεσμα υπερδιάτασης και έριξης κυψελίδων ή τελικών αεραγωγών. Το air leak syndrome, το σύνδρομο διαφυγής αέρας, είναι αντιστρόφως ανάλογο με το βάρος γέννησης των νεογνών και την ηλικία κύησης. Πιο συχνά παρατηρείται σε νεογνά που χρήζουν υποστήριξη της αναπνοής, ενώ είναι εντυπωσιακό ότι ένα μικρό ποσοστό αυτών των νεογνών θα έχει συμπτώματα. Πολλοί παράγοντες που ενοχοποιούνται για το σύνδρομο διαφυγής αέρα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ανάλογα με την εντόπιση, με την εντόπιση του αέρα, διακρίνουμε τις διάφορες μορφές. Πάμε να τις δούμε μία προς μία. Ο πρώτος χώρος στον οποίο θα διαφύγει ο αέρας είναι ο διάμεσος χώρος των πνευμόνων, οπότε προκύπτει το διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα. Ο αέρας παγιδεύεται μεταξύ των μικρών αγκείων και εμβρόχων, τα δομές τις οποίες περιβρονχίζει και γι' αυτό καταλήγουμε να έχουμε μια διαταραχή στην ισορροπία αερισμού αιμάτωσης. Χαρακτηριστικά, παρατηρείται σε πρόωρα με αναπνευστική δυσχέρεια και νεογνά που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Τα πρώτα 24 ώρα μετά τον τοκετό παίρνει τη μορφή εντοπισμένου ή διάχυτου εμφυσήματος και μπορεί να παρατηρηθεί μονόπλευρα ή αμφωτερόπλευρα. Ποια είναι τα ευρήματα που έχουμε στην ακτινογραφία? Ο παγιδευμένος αέρας θα πάρει τη μορφή των κυστικών, γραμμοειδών, ακτινοδιαυγαστικών περιοχών, οι οποίες κατανέμονται ακτινοειδώς γύρω από τις πύλες. Αυτός ο παγιδευμένος αέρας έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου, την υπερέκπτυξη του πνεύμονα, η οποία είναι σταθερή στις διάφορες ακτινογραφίες και βέβαια μπορεί να συνοδεύεται από διαφυγή σε άλλους χώρους. Τυπικά παραδείγματα διάμεσου πνευμονικού εμφυσήματος με πολλαπλές κατατόπου σειραίωσες ακτινοδιαυγαστικές περιοχές και σε αυτό το περιστατικό συνυπάρχει πνευμοθώρακας στο ετερόπλευρο ημιθωράκιο. Πιο συχνά όμως, απεικονιστικά, θα δούμε το σύνδρομο διαφυγής αέρα να παίρνει τη μορφή πνευμοθώρακα, όταν διαμέσου του διάμεσου δικτύου διαπερνά το σπλαχνικό υπεζοκότα και ο αέρας συγκεντρώνεται στην υπεζοκωτική κοιλότητα. Συνήθως είναι μονόπλευρος και συνηθέστερα παρατηρείται δεξιά.
μπορεί να είναι αυτόματος είτε υποτάσσει. Και θέλω εδώ να σας, να σας τονίσω ότι δεν είναι απαραίτητο να, τα νεογνά να υποστηρίζονται αναπνευστικά. Οι έντονες, οι αυξημένες ενδοθωρακικές πιέσεις κατά τις πρώτες αναπνευστικές κινήσεις ενός νεογνού είναι αρκετές ώστε να εμφανιστεί πνευμοθώρακας. Η ακτινογραφία έχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. Πολλές φορές τα πράγματα είναι τυπικά, που ακόμη και ένας φοιτητής ιατρικής μπορεί να εντοπίσει το πνευμοθώρακα, ακτινοδιαβγαστική περιοχή στην περιφέρεια του μυθωρακίου, με απουσία αγγειακής σκιαγράφησης, διαγραφής των αγγείων. Βλέπουμε τον πνεύμονα, ο οποίος ατελεκτατεί, την υπεζωκωτική γραμμή, που είναι το σπλαχνικό πέταλο του υπεζωκώτα. Εδώ θέλω να συγκρατήσετε ότι ποτέ δεν θα δούμε τον νεογνικό πνεύμονα σε πλήρη ατελεκτασία λόγω μειωμένης compliance του νεογνικού πνεύμονα. Όταν μιλάμε για υποτάσση πνευμοθώρακα, θα δείτε κατάσπαση του ημιδιαφράγματος, αύξηση των μεσοπλεύριων διαστημάτων και μετατόπιση των δομών του μεσοθωρακίου προς την άλλη πλευρά. Δεν είναι όμως τα πάντα τα πράγματα τόσο εύκολα. Τι γίνεται όταν υπάρχει μικρή ποσότητα αέρα? Λόγω της ύπτιας θέσης και λόγω της βαρύτητας μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτή η ποσότητα του αέρα θα συγκεντρωθεί στα πρόσθια και έσω τμήματα του ημιθωρακίου. Απάντηση πολλές φορές δίνει η ακτινογραφία με πλάγια δέσμη ακτίνων, όπου ο αέρας θα φανεί οπισθοστερνικά. Δεν έχουμε όμως πάντα ανάγκη τις πλάγιες ακτινογραφίες. Υπάρχουν ακτινολογικά σημεία τα οποία θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε, όπως είναι η ακτινοδιαυγαστικότητα του ημιθωρακίου, όπου εντοπίζεται ο πνευμοθώρακας, όπως σε αυτό το περιστατικό. Και δείτε επίσης την ακτινοδιαυγαστική άλλο, την ακτινοδιαυγαστική παρυφή των δομών του μεσοθωρακίου, έβριμα και αυτό ενδεικτικό παρουσίας πνευμοθώρακα. Από πολύ νωρίς, οι ακτινολόγοι προσπάθησαν να εντοπίσουν τις περιοχές όπου όπου συγκεντρώνεται ένας πνευμοθώρακας μικρής ποσότητας. Ήδη από το 1976 ο Σουίτσακ περιέγραψε αυτές τις περιοχές. Είναι η πνευμονική κορυφή, η παρυφή του μεσοθωρακίου και οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες. Έτσι υπάρχουν πολλά ακτινολογικά σημεία που μας κατευθύνουν στην διάγνωσή μας. Ας δούμε μερικά μαζί. Το σημείο του διπλού διαφράγματος, λόγω παρουσίας ελεύθερου αέρα στο πρόστιο πλευροδιαφραγματικό κόλπωμα. Το σημείο της βαθιάς ακτινοδιαυγαστικής πλευροδιαφραγματικής γωνίας. Η ακτινοδιαυγαστική παρυφή του μεσοθωρακίου. Η αυξημένη ακτινοδιαυγαστικότητα στις βάσεις των πνευμόνων ή και η παρουσία αέρα στις μεσολόβιες σχισμές. Ας φλερτάρουμε όμως λιγάκι και με νεότερες μεθόδους, όπως είναι το υπερηχογράφημα, που όλο ένα και πιο συχνά στη βιβλιογραφία κερδίζει έδαφος στην απεικόνιση της παθολογίας του πνεύμονα. Φυσιολογική απεικόνιση του πνεύμονα με τη χαρακτηριστική ηχογενή απεικόνιση των B-lines. Εδώ βλέπετε την υπεζωκωτική γραμμή και στο φυσιολογικό πνεύμονα θα δούμε το lung sliding, την ολίσθηση μεταξύ των δύο πετάλων του υπεζωκώτα, του σπλαχνικού και του τυχωματικού, έβριμα ενδεικτικό ικανοποιητικής έκπληξης φυσιολογικού αερισμού των πνευμόνων. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται τα ευρήματα σε περιπτώσεις πνευμοθώρακα. Στην υπεζωκωτική κοιλότητα υπάρχει αέρος, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε χάνεται το φυσιολογικό sliding, η φυσιολογική ολίσθηση των δύο πετάλων του υπεζωκώτα. Έχουμε την υπεζωκωτική γραμμή και τα artifacts, τα A-lines, που είναι ενδεικτικά παρουσίας ελεύθερου αέρα στην υπεζωκωτική κοιλότητα. Και υπάρχει και το lung point, το σημείο μετάπτωσης από τον φυσιολογικά αεριζόμενο πνεύμονα στην περιοχή του πνευμοθώρακα. Όπως σας είπα, όλο ένα και πιο συχνά στη βιβλιογραφία βλέπουμε εφαρμογές του υπερηχογραφήματος στην ανάδειξη πνευμοθώρακα. Αφήνω μερικά άρθρα σαν food for thought, σαν τροφή για σκέψη, και σας παροτρύνω όταν είστε δίπλα στη θερμοκοιτίδα σε ένα παιδί που γνωρίζετε ότι έχει πνευμοθώρακα, βάλτε τον ηχοβολέα, θα έχει ενδιαφέρον. Όταν ο αέρας βρίσκει δίωδο στο μεσοθωράκιο, έχουμε την εικόνα του πνεύμου μεσοθωρακίου, που και εδώ είναι συνήθως ασυμπτωματική η πορεία του με αυτόματη υποχώρηση.
Η παρουσία αέρα στο μεσοθωράκιο έχει σαν αποτέλεσμα την ανύψωση του θύμου αδένα, οπότε έχουμε το τυπικό σημείο φτερών αγγέλου και θέλω να συγκρατήσετε άλλο ένα σημείο. Δεν θα δείτε ποτέ στις περιπτώσεις πνευμομεσοθωρακίου αέρα να παρεμβάλλεται μεταξύ της καρδιάς και του διαφράγματος και αυτό συμβαίνει γιατί το περικάρδιο προσφύγεται στενά στο διάφραγμα. Παραδείγματα πνεύμα-μεσοθωρακίου με το σημείο των φτερών του αγγέλου. Τα πράγματα δυσκολεύουν σε μικρή ποσότητα πνεύμα-μεσοθωρακίου και εδώ η λύση είναι με πλάγια δέσμη των ακτίνων. Θα δείτε τον θύμο αδένων, το θύμο αδένα να κολυμπάει στον ελεύθερο αέρα, δίνοντας το σημείο του ιστίου. Σύνοδα, πολλές φορές μπορεί να υπάρχει πνευμοθώρακας που άλλοτε είναι, διακρίνεται εύκολα, άλλοτε θα πρέπει να αναζητήσουμε τα σημεία που, στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Και εδώ έχει θέση το υπερηχογράφημα. Ο θύμος αδένας αποτελεί ένα τέλειο ακουστικό παράθυρο. Δείτε ένα φυσιολογικό θύμο αδένα και αυτές οι ηχογενείς γραμμοειδείς περιοχές στην περιφέρεια, είτε και μέσα μπροστά ή πίσω από τον θύμο αδένα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ελεύθερος αέρας στο μεσοθωράκιο. Τα πράγματα σοβαρεύουν όταν ο αέρας επεκτείνεται στην περικαρδιακή κοιλότητα, καταλαμβάνει χώρο στην περικαρδιακή κοιλότητα και περιορίζει την έκπτυξη της καρδιάς. Και εδώ θα δείτε αέρα να κάνει το εκμαγείο των καρδιακών κοιλοτήτων. Εδώ όμως προσέξτε ότι θα δείτε τον αέρα να επεκτείνεται και να παρεμβάλλεται μεταξύ της καρδιάς και του διαφράγματος. Τυπικά παραδείγματα πνεύμο-περικαρδίου με παρουσία αέρα γύρω από, από την καρδιακή σιλουέτα. Και όπως σας είπα, το σημείο που θα διαφοροδιαγνώσουμε το πνευμοκάρδιο από το πνεύμο-μεσοκάρδιο είναι η παρουσία αέρα μεταξύ της καρδιάς και του διαφράγματος. Ελεύθερος αέρας στη θωρακική κοιλότητα μπορεί να διαφύγει και προς την περιτοναϊκή κοιλότητα με τρεις οδούς, είτε ακολουθώντας την κοιλιακή αρρωτή και τον ισοφάγο, είτε διαμέσου της πνευμονικής λεμφικής οδού, είτε μέσω της παρουσίας πλευροπεριτοναϊκής επικοινωνίας. Έχει μικρή κλινική σημασία. Θα δούμε στη συνέχεια ποια είναι τα ακτινολογικά σημεία. Συνήθως υποχωρεί με την υποχώρηση της ενδοθωρακικής διαφυγής. Και η πιο αθώα μορφή συνδρόμου διαφυγής αέρα είναι το υποδόριο εμφύσημα. Ακτινολογικά, στις ακτινογραφίες θα δούμε ακτινοδιαβγαστικές περιοχές στα μαλακά μόρια του θωρακικού τυχώματος. Θέλω να κρατήσετε ότι η διάγνωση γίνεται με τις απλές ακτινογραφίες. Αξονική τομογραφία μπορούμε να κάνουμε, η οποία θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε με μεγάλη ακρίβεια την εντόπιση του ελεύθερου αέρα. Γίνεται όμως σπάνια, εφόσον το επιτρέπει η κλινική εικόνα, η σταθερότητα του νεογνού και εφόσον υπάρχει κάποιο επιπλέον διαφοροδιαγνωστικό θέμα, αν υπάρχει κάποιο συνοδό καρδιαγγειακό νόσημα το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε. Με μεγάλη ακρίβεια βλέπουμε την εντόπιση του ελεύθερου αέρα σε απλές είτε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, ενώ στην περίπτωση του διάμεσου πνευμονικού εμφυσήματος με μεγάλη ακρίβεια μπορούμε να δούμε τις κυστικές περιοχές του παγιδευμένου αέρα. Ας δούμε και στη πράξη πώς μεταφράζονται όλα αυτά. Πρώτη την ημέρα της γέννησης, αυτό το μικρό νεοχνό, χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Την επόμενη ημέρα αυξήθηκαν οι ανάγκες σε οξυγόνο, το νεοχνό διασωληνώθηκε και δείτε αρχίζουν να εμφανίζονται ακτινοδιαβγαστικές περιοχές, οι οποίες προοδευτικά σειραίουν γύρω από την πύλη. Αρχίζει να υπερεκτείνεται ο σύστοιχος πνεύμονας. Δείτε ότι μετατοπίζονται οι δομές του μεσοθωρακίου προς την άλλη πλευρά. Μία ημέρα μετά, στα σημεία που είπαμε, στη πνευμονική κορυφή, στην πλευροδιαφραγματική γωνία, ακτινοδιαβγαστική απεικόνηση είναι δεικτική αρχόμενων σημείων μικρού πνευμοθώρακα, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα παίρνει αυτή τη μορφή του υποτάση πνευμοθώρακα, ο οποίος παροχετεύθηκε και λίγες ημέρες μετά επανήλθε η ακτινογραφία σε φυσιολογικά πρότυπα για την ηλικία.
Όπως σας είπα, πολλές φορές οι πρώτες αναπνευστικές κινήσεις είναι ικανές να προκαλέσουν σύνδρομο διαφυγής αέρα. Το πρώτο 24ωρο, η πρώτη ακτινογραφία σε αυτό τον οχνό, με παρουσία πνεύμο μέσω θωρακίου, δείτε το σημείο φτερών αγγέλου και την αυξημένη ακτινοδιαβαστικότητα των δύο πνευμόνων. Δεν διασωληνώθηκε ποτέ το παιδί. Είναι η κτηνογραφία του το δεύτερο 24ωρο που αρχίζει να υποχωρεί η εικόνα και την έκτη ημέρα έχει επανέλθει στα φυσιολογικά. Τι γίνεται όμως όταν αέρας φεύγει από τον γαστρεντερικό σωλήνα, από το πεπτικό σύστημα, παίρνει τη μορφή του πνεύμοπεριτονέου. Πνευμοπεριτονέου μπορεί να προκύψει είτε από ρήξη κύλους πλάχνου, είτε όπως είπαμε από επέκταση αέρα από ενδοθωρακική διαφυγή. Και ακόμη υπάρχει και το ιδιοπαθές ή αυτόματο πνεύμοπεριτονέο. Και εδώ η ακτινογραφία θα μας δώσει τη διάγνωση. Υπάρχουν τυπικά σημεία, η αυξημένη ακτινοδιαβγαστικότητα στη περιοχή του ύπατος, το σημείο του δρεπανοειδούς συνδέσμου, λόγω παρουσίας αέρα γύρω από τον δρεπανοειδή σύνδεσμο, το football sign σε περιπτώσεις μεγάλης ποσότητας πνεύμοπεριτονέου, το Ringler sign, όταν βλέπουμε αέρα και στις δύο πλευρές του τυχώματος των εντερικών ελίκων, το κούπολα sign, και δεν αναφέρομαι στο γνωστό εστιατόριο, είναι η παρουσία αέρα κάτω από το διάφραγμα. Το σημείο του ανάστροφου V, που παρουσία αέρα γύρω από τους ομφαλικούς συνδέσμους. Το σημείο του ουραχού, παρουσία αέρα γύρω από τον ουραχό. Και το σημείο του τριγώνου, της τριγωνικής παρουσίας ελεύθερου αέρα μεταξύ των εντερικών ελίκων. Ας δούμε μαζί αυτό το περιστατικό, 32 νεοχνό 32 εβδομάδων, τη δεύτερη μέρα της ζωής, εμφάνισε κοιλιακή διάταση και χολώδησε μέτους. Σημεία παρουσίας ελεύθερου αέρα, βλέπετε την ακτινοδιαβγαστικότητα στην περιοχή του ύπατος, στο σημείο του δρεπανοειδού συνδέσμου. Με οριζόντια δέσμη ακτίνων επιβεβαιώθηκε η παρουσία ελεύθερου αέρα, οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου βρέθηκαν πολλαπλά σημεία ρήξη στην ίστιδα, με ευρήματα νεκροτικής εντεροκολίτιδας, τα οποία πλέον έκδηλα φαίνονται στην πλάγια ακτινογραφία σαν παρουσία ακτινοδιαβγαστικών περιοχών στο τείχωμα των εντερικών ελίκων. Λίγα λόγια για την νεκρωτική εντεροκολίτιδα, η οποία μπορεί να προηγείται της παρουσίας ελεύθερου αέρα στην κοιλιά. Είναι η πιο συχνή επιπλοκή από το γαστρεντερικό που σχετίζεται με την προωρότητα. Μέσω μιας φλεγμονώδους διαδικασίας οδηγούμαστε σε ισχυμία, νέκρωση του εντέρου και τελικά ρήξη. Και εδώ είναι πολυπαραγοντική η αιτιολογία. Πιο συχνά εμφανίζεται στα μικρότερα και χαμηλού βάρους γέννησης προώρα. Η απεικόνηση, συνδυαστικά με την κλινική και εργαστηριακή εικόνα, θα θέσει τη διάγνωση. Τι βλέπουμε στις ακτινογραφίες? Διατεταμένες εντερικές έλκες, σταθερά διατεταμένες εντερικές έλκες. Η φλεγμονή έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των περισταλτικών κινήσεων. Θα δείτε στη συνέχεια με παράδειγμα τι εννοώ. Παθογνωμονικά σημεία της νεκροτικής εντεροκολίτιδας είναι η παρουσία σημείων τυχωματικής πνευμάτωσης, που θα τα δούμε με τη μορφή της ακτινοδιαβγαστικής bubble απεικόνησης του τυχώματος των εντερικών ελίκων. Αέρας που διαμέσου των τυχωμάτων και της κυκλοφορίας μπορεί να περάσει στο σύστημα της πυλαίας, ακτινοδιαβγαστικές γραμμοειδείς περιοχές στην περιοχή του ύπατος. Το υπερηχογράφημα έχει θέση στη διάγνωση της νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, πολύ πιο με μεγαλύτερη ευαισθησία στα πρώιμα στάδια της νόσου. Θα δούμε εντερικές έλκες με πάχυνση του τυχώματος, σημεία τυχωματικής πνευμάτωσης, παρουσία αέρα, ηχογενείς περιοχές, δηλαδή στο τείχωμα του εντέρου. Μπορεί να δούμε παρουσία ελεύθερου υγρού στην περιτονεϊκή κοιλότητα, ενώ με άριστο τρόπο μπορούμε να δούμε τον αέρα στο σύστημα της πυλαίας. Ας δούμε μαζί αυτό το περιστατικό με κοιλιακή διάταση και σημεία, κλινικά σημεία και εργαστηριακά ενδεικτικά νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, τυπικά ευρήματα με παρουσία τυχωματικής πνευμάτωσης και διάτασης των εντερικών ελίκων. Λέμε ότι μια εντερική έλικα είναι διατεταμένη όταν η διάμετρός της ξεπερνάει το μέγεθος ενός οσφυϊκού σπονδύλου. Ευρήματα που επιβεβαιώθηκαν με το υπερηχογράφημα.
Λίγες ώρες μετά επιδεινώνεται κλινικά τον όχνο και η εικόνα είναι, η ακτινολογική είναι αρκετά χειρότερη, περισσότερες εντερικές έλκες διαταταμένες με εντονότερα σημεία τυχωματικής πνευμάτωσης. Δεν υπάρχει ελεύθερος αέρας, ο οποίος φάνηκε την επόμενη ημέρα. Νομίζω όλοι μπορείτε να διακρίνετε ότι είναι μια παθολογική ακτινογραφία κοιλίας με παρουσία ελεύθερου αέρα, ακτινοδιαυγαστική περιοχή στο ύπαρ, το σημείο του δρεπανοειδού συνδέσμου και μεγάλη ποσότητα ελεύθερου αέρα στην πλάγια ακτινογραφία. Ένα αρκετά μικρό πρόωρο, 26 εβδομάδων, με φυσιολογική ακτινογραφία κοιλίας στη δεύτερη μέρα ζωής. Την τρίτη όμως εβδομάδα, την 24η ημέρα ζωής, το νεοχνό εμφάνισε κοιλιακή διάταση. Αυτή είναι η ακτινογραφία του, με σημαντικά διατεταμένες εντερικές έλκες διάχυτα στη κοιλιά. Δεν υπήρχε ελεύθερος αέρας. Την επόμενη ημέρα που ακολούθησε, μάλλον τις επόμενες ημέρες, προοδευτικά βελτιώθηκε η εικόνα του. Ακτινολογικά υποχώρησαν οι διατεταμένες εντερικές έλκες. Θέλω όμως να προσέξετε αυτή την σταθερά, ασύμμετρα διατεταμένη εντερική έλκα στην περιοχή του δεξιού λαγωνίου βόθρου και του υπογαστρίου. Είπαμε ότι οι έλκες που φλεγμένουν χάνουν το περισταλτισμό τους. Αυτή η εικόνα είναι ενδεικτική ότι κάτι δεν πάει καλά στη συγκεκριμένη περιοχή, που επιβεβαιώθηκε την επόμενη ημέρα με σημεία παρουσίας ελεύθερου αέρα και ρήξης. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό που μας δείχνει, όπως λέει και μια συνεδρία στην επόμενη, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ότι η απεικόνηση επηρεάζει την κλινική διαχείριση των περιστατικών. Νεοχνό, 30 εβδομάδων κοίησης. Μας καλέσανε το δεύτερο 24ωρο ζωής για να διερευνήσουμε περιχογραφικά ένα διογκωμένο δεξιό ημιόσχιο. Δείτε μια παθολογική εικόνα του ημιόσχιου. Αυτός είναι ο δεξιός όρχης, υδροκύλη σύστιχα, περίεργη υδροκύλη με ηχογενή στοιχεία, με διαστρωμάτωση. Και στη περιοχή του βουβονικού πόρου αυτές οι ηχογενείς περιοχές, οι ηχοανακλάσεις που μετακινούνταν κατά τη διάρκεια του υπερήχου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά παρουσία ελεύθερου αέρα. Θέσαμε αυτή την υπόνοια. Αυτή είναι η ακτινογραφία του παιδιού. Ελεύθερος αέρας στην περιτοναϊκή κοιλότητα, αλλά δείτε τον ελεύθερο αέρα να επεκτείνεται στο σύστιχο ημιόσχιο. Το παιδί χειρουργήθηκε. Στο χειρουργείο φάνηκε μία περιοχή διάτρησης στο μείζον τόξο του στομάχου και αυτή είναι η ακτινογραφία του 10 μέρες μετά, νέα εικόνα πνεύμο-περιτονέου. Στο χειρουργείο φάνηκαν πολλαπλά σημεία ρήξης στην ίστιδα. Συμπερασματικά, ο ακτινολόγος θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει, να αξιολογήσει όλα αυτά τα σημεία διαφυγής αέρα στον ιδιαίτερο πληθυσμό των νεοχνών. Θα πρέπει να γνωρίζει καλά το ιστορικό και την κλινική εικόνα του νεοχνού. Σας παροτρύνω να μιλήσετε, να επικοινωνήσετε με τον κλινικό γιατρό και να έχετε πάντα στο νου σας ότι σε αυτόν τον ευαίσθητο πληθυσμό τα πράγματα τόσο κλινικά όσο και απεικονιστικά αλλάζουν ταχύτατα. Συστήστε κλινική και στενή απεικονιστική παρακολούθηση. Ελπίζω να βοήθησα στην ομαλή αφύπνισή σας. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζαρούχη. Ήταν πολύ επεξηγηματικά. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό, είτε εδώ, είτε online. Την κυρία Τζαρούχη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι προσωπικά, ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον. Οι ακτινογραφίες κοιλίας, πλάγιας, δέσμης, πόσο πραγματικά χρειάζονται, αν πραγματικά μπορεί στην ανφάση ακτινογραφία κοιλιάς να διαπιστώσει ότι υπάρχουν έστω και μικρές διαφυγές αέρα. Όπως τόνισα, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε. Σε ένα παιδάκι, σε ένα νεοχνό που υπάρχουν αυτά τα μικρά λεπτά σημεία, τα οποία ο ακτινολόγος έχει αναδείξει, είναι πολύ εύκολο να πάρει τηλέφωνο τον κλινικό γιατρό, να σας καλέσει και να προβληματιστούμε μαζί. Αν κλινικά ταιριάζει η κλινική εικόνα με την υποψία την ακτινολογική, τότε θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητη. Απλά επιβαρύνει τον όχνο, δεν είναι απαραίτητη η πλάγια ακτινογραφία. Ευχαριστούμε πολύ.
Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσαρούχη.